Ένας αγώνας δρόμου γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες από τον Δήμο Ιαννητών αλλά και τους φορείς της εκπαίδευσης, ώστε όλα να είναι έτοιμα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και να κλείσουν οι εκκρεμότητες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά μάσκες, προσωπικό καθαριότητας αλλά και υποδομές, που είναι το πιο δύσκολο και δυσεπίλητο ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τις μάσκες, η προμήθεια, όπως είναι γνωστό, γίνεται μέσω διαγωνισμού που διενήργησε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και από αύριο αναμένεται να ξεκινήσει η διανομή του σε όλους τους δήμους της χώρας. Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφου, ολοκληρώνεται η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες, καταγράφονται τα κενά και γίνεται προσπάθεια κάλυψής τους, ενώ έχει γίνει προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών. Ήρθα χθες το πρωί με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Τρικαίων, ο οποίος μου είπε ότι σήμερα ξεκίνησε η διανομή μασκών στα νησιά, που είναι η πρώτη προτεραιότητα, γιατί έχει και τις αντίστοιχες δυσκολίες. Και θα συνεχίσει από αύριο η αποστολή τους σε όλους τους δήμους της χώρας. Ελπίζουμε ότι μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες θα έχουμε τις μάσκες για να τις διανύμουμε στα σχολεία του Δήμου μας. Ολοκληρώνουμε την διαδικασία πρόσληψης σήμερα των καθαριστριών. Εντοπίζουμε προβλήματα και κενά και προσπαθούμε να τα επιλύσουμε. Νομίζω ότι από αύριο θα έχουν τοποθετηθεί και οι καθαρίστριες, γιατί αυτό είναι ένα από τα κρίσιμα σημεία της επόμενης μέρας. Και επίσης υπάρχουν όλα τα απαραίτητα υλικά στα σχολεία, μάσκες χειρουργικές για την περίπτωση που κάποιο παιδί δεν θα έχει την μάσκα από το σπίτι, γιατί δεν είναι όλα αυτονόητα. Καθώς επίσης και οτιδήποτε άλλο αντισηπτικά, οτιδήποτε άλλο χρειάζεται το σχολείο για να μπορέσει να ανταποκριθεί ιδιαίτερα την πρώτη δύσκολη εβδομάδα. Γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, κάθε αρχή και δύσκολη, οι σχολικές επιτροπές βρίσκονται επιποδός και προσπαθούν να επιλύσουν όλα τα μεγάλα προβλήματα και τις επόμενες μέρες θα μας δοθεί η δυνατότητα, αφού τα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών να κάνουμε μια αναλυτική απαρίθμιση όλων των ενεργειών και δράσεων που έχουν γίνει στα σχολεία μας. Μια σημαντική εκκρεμότητα ωστόσο αποτελούν οι υποδομές του 28ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων στα Σεισμόπληκτα, όπου απαιτείται η προσθήκη μιας αίθουσας, καθώς στο νηπιαγωγείο φοιτούν 48 νήπια και υπάρχει μόλις μία αίθουσα. Το θέμα απασχολεί έντονα τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με τον πρόεδρο Κώστα Παργανά να σημειώνει πως υπάρχει σημαντική καθυστέρηση και ανησυχία εκπαιδευτικών αλλά και γονέων. Όπως ανέφερε, η απόφαση για την τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας είχε ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο τον περασμένο Ιούλιο, όμως μέχρι σήμερα, 5 ημέρες πριν την έναρξη των σχολείων, δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Στο 28ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, που βρίσκεται στην περιοχή των εργατικών κατοικιών στα Σεισμόπληκτα, είχε αποφασιστεί να τοποθετηθεί μια αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ προκειμένου να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν για αίθουσες, μια στο συγκεκριμένο σχολείο αριθμεί 48 νήπια. Η απόφαση είχε πάρθει στις 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει καμία ενέργεια προς την λύση αυτού του θέματος. 5 μέρες πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο έχει μόνο μία αίθουσα που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να στεγάσει τους 48 μαθητές. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο ο Σύλλογός μας από τις αρχές του Αυγούστου ήδη είχε επισημάνει στη Δημοτική Αρχή, και σε συνεδρίες της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας στις 11 Αυγούστου, αλλά και σε συνάντηση που έγινε με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου στις 27 Αυγούστου. Και στις δύο περιπτώσεις μας καθησύχασαν λέγοντας ότι τρέχει η διαδικασία και ότι σε λίγες μέρες θα είναι όλα έτοιμα. Όπως σας είπα, φτάσαμε 8 Σεπτέμβρη σήμερα και δεν έχει γίνει καμία ενέργεια στο συγκεκριμένο σχολείο. Δυστυχώς παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια, αντί να λύνονται τα θέματα όσον αφορά το στεγαστικό των σχολείων, κάθε χρόνο προκύπτει και ένα καινούριο. Πέρυσι είχαμε το θέμα του πρώτου νηπιαγωγείου και της αναγκαστικής μεταστέγασής του στο πρώτο δημοτικό σχολείο, και φέτος δυστυχώς έχουμε το θέμα του 28ου νηπιαγωγείου, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ως Σύλλογος ζητάμε να υπάρξει άμεση λύση του συγκεκριμένου θέματος, να προχωρήσουν όλες εκείνες οι διαδικασίες και να εγκατασταθεί γρήγορα η συγκεκριμένη αίθουσα που απαιτείται, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν τα μαθήματα στο νηπιαγωγείο έτσι όπως πρέπει. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο θέμα της αίθουσας, αλλά είναι για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα
που όσον αφορά τον χρόνο, ο καθαρισμός του, η προετοιμασία πρέπει να γίνει από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο επήγει και δυστυχώς λίγες μέρες πριν ακόμα δεν έχει λυθεί. Ερωτηθεί σχετικά, ο Δήμαρχος σημείωσε πως η διαδικασία βρίσκεται στην τελική φάση ώστε να διασφαλιστεί ότι θα τοποθετηθεί μια αίθουσα με τις κατάλληλες προδιαγραφές που θα καλύπτει τις ανάγκες της σχολικής μονάδας. Ωστόσο φαίνεται πως δεν θα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, με τον κύριο Ελισάφ να εκτιμά ότι θα απαιτηθεί ένα διάστημα λίγων ημερών ακόμη. Είναι κάτι το οποίο θέλει ιδιαίτερη προσοχή, να τοποθετήσουμε μια προκατασκευασμένη, να το πω έτσι, αίθουσα, η οποία κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε αυτή η αίθουσα να πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Υπάρχει το αντίστοιχο κονδύλιο, έχουμε βρει την διαδικασία, βρισκόμαστε στην τελική φάση έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα τοποθετήσουμε μια, όχι απλά μια αίθουσα η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες και απαιτήσεις της μιας σχολικής μονάδας. Πιστεύω ότι θα προλάβουμε. Τώρα αν θα γίνει 2 μέρες ή 3 μέρες μετά...